unboxing και τόσες εντυπώσεις για το The Warp. Ένα παιχνίδι του 2023 για 1-4 παίκτες. Υπάρχει και παίκτες που μεγαλώνει το player count. Διάρκεια σε 90-180 λεπτά, ηλικίες 12 και πάνω και βάρος 3,4/5. Πρόκειται για ένα παιχνίδι 4X. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια 4X όπως είναι. Αν παρακολουθείτε το κανάλι εδώ και το έχετε διαπιστώσει, το οποίο ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών στρατηγικής. Έχει επίσης ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών με ζάρια, πολιτισμού, με μπλόφα, με μινιατούρες, με negotiation, επιστημονικής φαντασίας και έχει πάρα πολλούς μηχανισμούς. Ανάμεσά τους ενδεικτικά να πω ότι έχει τη χρήση ζαριών, το area majority, διαχείριση καρτών χεριού, modular board, έχει solo mode, έχει διαφορετικές ιδιότητες για τους παίχτες και είναι ασύμετρο και ταυτόχρονη επιλογή ενεργειών. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι σχεδιασμένο το 2023. Fast-paced 4X όπως πραγματεύεται και αυτό διαφημίζεται για 1-4 παίκτες ή 5-6 με ξεχωριστή επέκταση. Μετά από 5 χρόνια κατακλυσμών και επαναστάσεων, αυτό που γίνεται είναι παίρνουμε τον έλεγχο μίας από τις επιβιώσεις αποικίες σε ένα ξεχασμένο πλανήτη και προσπαθούμε, αφού έχουμε διαλέξει μπορούμε να διαλέξουμε 2 από 16 ασύμμετρες φατρίες εξωγήνων, να την οδηγήσουμε στην προσπέρτη, στην ευημερία, στην ανάπτυξη και στην κατάκτηση, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτού του τύπου. Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί επίσης σαν 2 vs 2 ή και 2 vs 2 vs 2 σε team mode. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Ενώ έχουμε πάρει και αυτό το pack ως μέρος του Kickstarter που έρχεται αρκετά βαρύ και από την πίσω μεριά καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο βαρύ, βλέποντας όλο αυτό το περιεχόμενο. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Ξεκινάμε με το rulebook. Τα rulebook μάλλον είναι ένα για το solo και ένα για το multiplayer. Fast paced, μας ενθουσιάζει το fast paced σαν ιδιότητα, έτσι γρήγορα. Παιχνίδια 4X που συνήθως παίρνουν πολλή ώρα να παίζουν γρήγορα είναι κάτι καλό. 4 player board. Διάφορες κάρτες, 4 supply board, μια κεντρική, ένα πλακίδιο κεντρικό και μετά 4 που μπαίνουν γύρω-γύρω. Player screen για τους παίχτες, κάρτες, alien κάρτες, kiwi ενέργειας και kiwi gold nuggets και kiwi για διάφορα marker. Και κάθε παίχτης παίρνει 12 command centers. Υπάρχουν μάλλον 16 command centers, 16 gold mines, 16 energy plants, 16 trade posts, troops, lasers, sentries και assault ships. Ωραία. Επίσης έχουμε 6 ζάρια άμυνας και 6 ζάρια επίθεσης. Αυτό είναι το setup του παιχνιδιού. Εδώ για 4 παίκτες στημένοι όπως βλέπετε, αρκετά busy το ταμπλό. Η ανατομία των περιεχομένων και εδώ πάμε στο player's turn. Κάθε μία από τις γύρες έχει 3 φάσεις. Η φάση income, όπου κάνουμε extract και consult. Η φάση action, κάνουμε τις ενέργειες και end phase. Κάθε φάση εξηγείται εδώ, με λεπτομέρειες. Και παραδείγματα. Okay. Δεν έχω ξαναπαίξει άλλο παιχνίδι από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Jumping Turtle Games. Okay. Ήταν πολύ απλό σε κανόνες, team mode, solo campaign και overview στο πίσω μέρος. Για να δούμε. Υπάρχει και το solo rulebook που εξηγεί τους κανόνες πώς παίζεται το παιχνίδι solo, έχει κάποια έξτρα περιεχόμενα και πώς αλλάζουν διάφορες φάσεις του παιχνιδιού ανάλογα με το αν παίζει κάποιος solo. Και υπάρχουν και τα solo symbols εδώ πίσω και κάποια achievements από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Μάτ εκτύπωση από πολύ σκληρό χαρτόνι, ωραίο ποιοτικό. Για να το δούμε. Το κεντρικό είναι αυτό εδώ. Από κοντά είναι πιο ωραίο από ό,τι φαίνεται από μακριά το art που φαίνεται σκοτεινό. Είναι λίγο Starcraft. Ωραίο. Τα tile είναι αρκετά μεγάλα. Okay. Αυτά είναι mission point tokens για τις αποστολές. Okay. Ενώ αυτά είναι ability tokens. Ναι, με το ερωτηματικό είναι τα ability tokens. Okay.
Αυτά εδώ είναι τα multiplier tokens, τα κόκκινα. Πώς είναι το χάρτη σε αυτή την περιέργεια, γιατί φαίνεται λίγο περίεργα αυτά τα σχήματα. Ναι, δεν ξέρω πώς, μάλλον τα ενώνεις όπως να είναι, πρέπει να κάπως έτσι. Και κάθε από αυτά τα Passport έχει ένα token, έχει ένα μεγάλο κομμάτι χάρτη από τα 4 που υπάρχουν. Και έχει τα Exile Tokens που είναι αυτά εδώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει και τι είναι. Το δούμε. Okay. Κάθε ένα από αυτά τα passport είναι πανομοιότυπα, οπότε έχει περισσότερα από τα ίδια. Θα τα χωρίσουμε γρήγορα. Τη μεριά είναι πράσινη, τη μεριά είναι κόκκινη αυτά. Okay. Άλλο ένα εδώ. Κοιτάξτε το art. Διαφοροποιείται λίγο. Όχι όμως υπερβολικά πολύ σε σχέση με αυτό που είναι τυπωμένο ήδη. Οκ. Μερικά multiplier ακόμα και άλλο ένα passport τελευταίο πριν περάσουμε στα υπόλοιπα περιεχόμενα, το οποίο είναι κυριολεκτικά γεμάτο παιχνίδι με token. Τώρα δεν έφτιαξε το χάρτη, απλά έκανα λίγο μια διευθέτηση για να δείτε πώς θα είναι στο τραπέζι ουσιαστικά. Και τελευταία, bunch of exile tokens και multipliers. Λοιπόν, αυτά είναι τα punchboard. Μετά ένα καπάκι. Πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. 4 ταμπλό, κόκκινο, μπλε, μοβ και πράσινο. Okay. Τα οποία είναι recessed, διπλά ταμπλό, με θέσεις για κύβους, μάλιστα. Και για τα upgrades προφανώς εδώ, τα level. Ωραίο. Τα screen. Γιατί έχουμε ταυτόχρονη επιλογή simultaneous action selection. Α, εδώ είναι και διαφορετικό το art όπως βλέπουμε, ανάλογα με τα faction. Ωραίο art, πολύ ωραίο, διαφορετικό έτσι. Και από τη μέσα μεριά βλέπω ότι έχει τα εικονίδια, πολύ χρήσιμο, turn overview και κάποιο reminder. Ωραίο. Υπάρχουν μετά αυτά τα supply boards, όπως τα λέει, που είναι 4, θα πει είναι από πολύ λεπτό χαρτί, πολύ κακό αυτό. Τα supply boards είναι πολύ λεπτά, ένα για κάθε παίχτη, θα μπορούσαν να τα έχουν κάνει από χαρτόνι. Μιλάμε για Kickstarter έκδοση. Άθλιο αυτό, δηλαδή πολύ εύκολα σκίζεται, έτσι. Πολύ άθλιο. Κρίμα. Και έχουμε και λέμε, ζαράκια. Τα κόκκινα είναι επίθεση, τα μαύρη είναι άμυνας και το μπλε είναι μάλλον για το σόλο. Κρυστάλλους. Marker cubes, αυτά είναι μάλλον για τα... Λογικά είναι για αυτά εδώ, για να κάνεις track διάφορα πράγματα εδώ, αν δεν κάνει λάθος. Είναι εδώ, στο setup. Ναι, ξεκινάνε εδώ στα διάφορα track. Και energy cubes που είναι τα μπλε. Ωραία. Κάρτες. Μπόλικες κάρτες. Τις βάζω στην άκρη. Και μετά έχουμε στο insert μέσα διάφορες μινιατούρες. Πάμε να τις ανοίξουμε όλες. Να τις δούμε. Αυτά είναι τα troops. Για να δω. Τι θεωρείται troop?
Και μοβ. Περίεργο. Τι τρούπι είναι αυτό. Όχι κάτι όμορφο, όχι και πολύ ιδιαίτερα καλή ποιότητα πλαστικού. Command centers. Έχουμε 4 για κάθε χρώμα παίκτη. Αυτά είναι πιο ωραία. Ναι, αυτά είναι ωραία. Trade post. Έχουμε μεγάλες αλικάρια. Okay. Gold mines. Μοιάζουμε κάποιο τύπου λατομία, mines, εντάξει, και μοιάζουν αυτό που υποτίθεται ότι είναι. Και τέλος, energy plants. Και να δούμε εδώ. Είναι όλα ίδια μεταξύ τους, απλά άλλο χρώμα, έτσι. Οκ. Okay. Τέλος έχουμε τα δείκτες αυτοί, οι οποίοι είναι laser και sentry towers. Αυτό είναι sentry tower. Και αυτό είναι laser. Αυτό είναι ωραίο. Και αυτό, ναι, είναι laser. Αυτά είναι τα laser κανόνια. Μάλιστα. Τελευταίο που μένει να δούμε είναι οι κάρτες του παιχνιδιού. Ξεκινάμε με τις μεγάλες κάρτες που είναι τα Alien Races. Οι κάρτες φαίνεται είναι καλής ποιότητας, ευτυχώς, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω ξετελαθεί με την ποιότητα παραγωγής του πλαστικού τουλάχιστον. Δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι κάτι το wow. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτά είναι τα Alien Races. Όχι, αυτά είναι τα Warp Guardian Cards. Το art του παιχνιδιού μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, κοιτάξτε, είναι Terminator. Είναι ωραία. Ωραία και διαφορετικά. Αυτά είναι στο cover. Nice. Okay. Και αυτά είναι τα Alien Race 16, τα οποία είναι exiled από την πίσω μεριά. Νομίζω έχουμε 2 πολιτισμούς ο καθένας. Ωραίο φαίνεται αυτά. Ναι, είναι τα ίδια. Ίδιο art. Okay. Nice. Το R κερδίζει πόντους. Επίσης η κάρτα είναι Alien Infinity που είναι καλής ποιότητας. Και αυτό κερδίζει πόντους. Εδώ μας τα χάλασα λίγο σε αυτά τα board. Τα υπόλοιπα είναι ok τίμια για να είμαστε και σωστοί. Κάρτες. 66 archive κάρτες. Αυτές είναι archives. Okay. Όλες αυτές είναι κάρτες archive, έτσι, που κάνουν διαφορετικά πράγματα, build, maneuver, upgrade και ούτω καθεξής. Ok, archives, μάλιστα. Μετά έχουμε αυτές τις κάρτες, οι οποίες είναι η endgame κάρτα, είναι αυτή εδώ. Και τέλος, κάρτε setup. Α, είναι setup για... Α, οκ, okay, ωραίο. Για τα διάφορα faction. Πώς ξεκινάνε, με τι ξεκινάνε. Ένα με το πιο faction διαλέγεις. Τέλεια, σούπερ, ολικό. Και τελευταίο. Αυτό εδώ το δεκάκι, το οποίο είναι οι μικρές κάρτες του παιχνιδιού και είναι αρκετές. Εδώ έχουμε διάφορα πράγματα, ξεκινώντας από... κάρτες rewards που είναι αυτές εδώ. Αυτές είναι οι κάρτες reward που είναι στο σύνολό τους 36.
Διάφορα μπορείς να κερδίσεις, στρατιώτες, αναβαθμίσεις, sentries, κάρτες, σιρικά και το καθεξής. Nice. Okay. Εδώ 3, 2 και 1. Αυτές είναι κάρτες για το solo, μάλλον. Μάλλον. Και τέλος εδώ έχουμε κάρτες prosperity, που είναι mission κάρτες. Όλες αυτές είναι mission κάρτες. Prosperity, progress, conquest και pioneering. Okay. Control. Ναι, είναι διάφορα πράγματα που πρέπει να προσπαθείς να πετύχεις μέσα στο παιχνίδι, ανάλογα με το είδος του mission. Έχει πολλές αποστολές. Okay, nice. Ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν είναι τα περιεχόμενα του Core Game. Ας δούμε τι έχει και αυτό το μικρό Alien Pack. Έτσι και δεν είχαμε αρκετά Alien. Το προβάζει κάποιες έξτρα φυλές, λογικά, ναι. Scientists, Neuroseers, Architects, Enforcers, Sentinels, Bounty Hunters και τα αντίστοιχα Guardian Cards τους, Warp Guardian Cards τους. Τέλεια, έξτρα λοιπόν, ποικιλία. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του The Warp. Με την πρώτη ευκαιρία θα γυρίσουμε το πρώτο.